Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι του Προεδρικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Δεσμευόμαστε σε όλους σας ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία να δυναμώσει κι άλλο, να φτάσει παντού. Συνάδελφοι και συναδέλφους, πριν 20 χρόνια, στις 3 Απριλίου του 1999, με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικαλιστών από δεκάδες σωματεία, ιδρύθηκε ως ανάγκη των καιρών το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ανοίγοντας μια νέα σελίδα για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, συνέχεια βεβαίως των πλούσιων παραδόσεων και των αξιών της εργατικής τάξης της χώρας μας. Ξεκινώντας τότε, γνωρίζαμε τις δυσκολίες που θα είχαμε μπροστά μας, τα εμπόδια που θα συναντούσαμε, τους δυσμενείς συσχετισμούς που θα χρειάζονταν να ξεπεράσουν. Με βάση αυτή την πραγματικότητα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τότε στην αρχή ήμασταν πρακτικοί και μετρημένοι, μέχρι που δημοσιοποιήθηκε η πρωτοβουλία και άρχισαν να οργανώνονται οι πρώτες εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους. Έτσι δόθηκε η όθηση, δημιουργήθηκε ενθουσιασμός, καθώς τα μηνύματα από τους εργαζόμενους έλεγαν: «Προχωρήστε, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, κάντε κάτι». 2 μέρες μετά, στις 5 του Απρίλη, οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ παρετούνται από το Προεδρείο της ΓΕΣΕ, πακώντας πάνω σε αυτές τις διαθέσεις, ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά της υποταγής, της ηγεσίας, της συνομοσπονδίας. Το πάμε στα 20 χρόνια ζωής που έχει δώσει σαφή και φανερά δείγματα για το χαρακτήρα του, ξεπέρασε απειλές, την τρομοκρατία, τις βρώμικες επιθέσεις, μπήκε μπροστά στην οργάνωση αγώνων και αφαιριών. Έδωσε κουράγιο, δύναμη, ενέπνευσε χιλιάδες εργάτες, καθυστέρησε νέκρα, ήταν παρόν σε κάθε εργατική διεκδίκηση. Τόσο στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο και στα τελευταία δύσκολα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, δεν έβαλε νερό στο κρασί του, δεν μπήκε σε κοινωνικούς διαλόγους, δεν υιοθέτησε απόψεις και ιδεολογήματα του κοινωνικού εταιρισμού που έσκαβαν το λάκκο στους εργαζόμενους. Κανείς και ποτέ ως σήμερα δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να το βάλει στο χέρι. Το πάμε στην πράξη απέδειξε πως δεν είναι άθροισμα παρατάξεων, αλλά μαχητικό, ταξικό μέτωπο σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, επιτροπών αγώνα, ανέταπτων συνδικαλισμών και εργαζομένων. Δεν αρκεί τη δύναμη και το κύρος του από φανταχτερούς τίτλους και αγώνες της εικόνας, αλλά από την καθημερινή και ακαλάμπευτη παρουσία του στα εργοστάσια, στα γιατριά, στα γραφεία και στα υπομάγαζα, στα ξενοδοχεία, στα λιμάνια και σε κάθε εργασιακό χώρο από την πλούσια δράση και τους αγώνες του. Γι' αυτό και σήμερα, από αυτό το βήμα, καλούμε σε συμπόρεση, σε κοινό μηματισμό, όλα εκείνα τα σωματεία που παρά τις επιφυλάξεις τους προσβλέπουν στην ισορροπήση του εργατικού κινήματος και κατανοούν τη σημασία
δυνατού ταξικού πόλου. Απλώνουμε το χέρι σε συνδικαλιστές και εργαζόμενους που δεν αντέχουν άλλο τη σαπίλα της συνδικαλιστικής μαφίας, προβληματίζονται, ψάχνουν το αποκούμπι τους. Τα βήματα που έχουν καταγραφεί στη δράση που πάμε από το 1999 ως σήμερα, το ρίζωμά του σε περισσότερους κλάδους και τόπους δουλειάς, η πρωτοπόρα δράση των δυνάμεων που συγκροτούν το πάμε στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, στις απεργίες, στις μικρές και μεγάλες μάχες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να γίνει έκπτωση στο σύνθημα «Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη», αποτελούν το έδαφο για τη συνέχεια, για την αντεπίθεση των εργαζομένων μαζί με όσους πλήττονται από την κατορία των μονοπωλιακών ομήλων. Το πάμε από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του. Έμαθε στα δύσκολα, δέχτηκε αμέσως την επίθεση από το κεφάλαιο με τους ανθρώπους του. Στην αρχή, οι δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΤΑΚΕ, οι παρατάξεις του ΣΥΝ τότε, σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και άλλων, μιλούσαν για διασπαστική ενέργεια. Μετά άλλαξαν το πάρι και εμφανίζουν το πάμε ως κομματική παράταξη με σκοπό να υπονομεύσουν το ρόλο του. Χρειάζεται διαρκής αγώνας για να αποστομώνουν οι συκοφάντες και οι διαστρεβλωτές. Αυτό βεβαίως που ενοχλούσε και ενοχλεί και σήμερα είναι η γραμμή πάλης. Είναι ο προσανατολισμός του με τον οποίο συσπηρώνονται εκατοντάδες σωματεία και επιδιώκουν αυτή η γραμμή να κυριαρχήσει στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Προσανατολισμός και γραμμή πάλης ενάντια στις επιδιώξεις των μονοπωλίων, των επιχειρηματικών ομήλων και εταιριών, των πολιτικών κομμάτων που τους εκπροσωπούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την παρουσιάζουν ως μονόπωλο. Με αιτήματα που διαμορφώνονται από το κριτήριο που αξίζει σήμερα να ζουν και να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της ανάπτυξης των παραγωγικών μέσων, το πλούτο που παράγουν και όχι με κριτήριο που έχουν οι εκπαιδευτές μας, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, το μέγιστο κέρδος. Με κριτήριο την ευημερία των πολλών που δουλεύουν και υποφέρουν και όχι την ευημερία των κερδών των λίγων. Το νέο που έφερε το πάμε είναι η διακριτή συσπήρωση και δράση των οργανώσεων της εργατικής τάξης που απορρίπτουν την επιθυμία για τα συμφέροντα των εργαζομένων, θεωρία του κοινωνικού εταιρισμού των κοινών τίθεν συμφερών των εργαζομένων και εργοδοτών που γύρω από ένα τραπέζι θα μοιράζουν δίκαια το πλούτο που παράγεται, των σημαίνων κοινωνικών διαλόγων, της παράδοσης ανεφόρων του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Στα χέρια της καπιταλιστικής, στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για αυξήσεις και διέλευση των δικαιωμάτων, κόντρα στην λογική της αναμονής και της κοινωνικής ειρήνης. Πριν το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, πρωτοστάτησε ενάντια στο κλίμα αναμονής και αυταπατών. Η Ελλάδα βρισκόταν στις 10 πρώτες χώρες παγκοσμίως σε ρυθμούς καπιταλιστικής ανάπτυξης. Έγκαιρα κάλεσε τους εργαζόμενους σε πόλεμο ενάντια στο μαύρο μέτωπο επιχειρηματικών ομήλων, κυβέρνησης και της ηγετικής ομάδας του ΚΕΣΕ που καλλιεργούσε την αναμονή και την πράσινη ανάπτυξη. Με το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα πρόσωπου, μονοκομματικές ή συνεργασίας, εφάρμοσαν και επέβαλαν βάρβαρα τα εργατικά μέτρα και μνημόνια για να διασφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων. Σάκησαν μισθούς και συντάξεις, απελευθέρωσαν τις απολύσεις, εκτείναξαν την ανεργία. Προώθησαν τεράστιες συντριπτοποιήσεις και επιτέθηκαν στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια σε όλα τα μνημόνια και τους πανεργατικούς νόμους. Το σύνθημα «Καμιά θυσία»
ουσία την κρίση να πληρώσει η δημοκρατία, έδωσε τον τόνο για τους αγώνες και την ιδεολογική διαπάλη, βγώντας τη λογική του να βάλουμε όλοι πλάτη και να μοιραστούμε καμπάρι της κρίσης. Τα συνθήματα που υιοθετήθηκαν από ευρύτερες εργατικές και λαϊκές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ ενισχύθηκε με νέα συνδικάτα, κλαδικά και επιχειρησιακά και εργατικά κέντρα. Δυνάμωσε η επιρροή του. Εκατοντάδες νέοι εκλεγμένοι συνδικαλιστές δουλεύουν με τη γραμμή του, παλεύουν να αλλάξουν οι σχεδιασμοί δυνάμεων σε όλους τους κλάδους για την ανασύνταξη του μηνύματος. Έκανε βήματα κοινής δράσης εργαζομένων, αυτοαποσχολούμενων, αγροτών, γυναικείων, ριζοσπαστικών οργανώσεων και νεολαίας σε συνθήκες που ψήτα της αντεργατικής επίδεσης δυνάμωσε την παρέμβασή του. Απέναντι στη δράση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων ορθώθηκε μια τεράστια επίθεση από το κεφάλαιο, από τους ανθρώπους. Μέτρα καταστολής, τρομοκρατία εργοδοτική, το νομικό προστάσιο του ταξικού αντιπάλου, αλλά λάσπη και συκοφαντία. Η δράση του ΠΑΜΕ δεν αφορούσε μόνο τα ζητήματα τα μισθολογικά και τα αμοιβώς εργασιακά. Έκανε προσπάθειες και πήρε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράση των συνδικάτων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Στήριξε πρωτοβουλίες για την αρσιακή καλλιτεχνική δημιουργία, ίδρυσε ομάδες θεάτρου, χορού, κωροδία που πραγματοποίησαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε γειτονιές και θέατρα. Πήρε πρωτοβουλίες για τις ανάγκες και τα προβλήματα της νεολαίας, τη μαθητεία. Ανέπτυξε δράση ενάντια στα ναρκωτικά. Το τουρνουά που προσφέρουν της Γραμματείας Νέων, όπως είδαμε και στο βίντεο, έγινε πλέον δεσμός. Πήρε πρωτοβουλίες για την εργαζόμενη γυναίκα, την προστασία της μικρότητας. Οργάνωσε τράπεζα αίματος και δεκάδες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τα θύματα καταστροφών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πιστώ βεβαίως στις αρχές της προεδριακής αλληλεγγύης είχε σταθερό μέτωπο στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον φασισμό. Από την πρώτη στιγμή οργάνωσε τον αγώνα, την αλληλεγγύη για τα δικαιώματα των προσφύγων, των ξεριζωμένων από τους υπερατιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση των εργαζόμενων στα συνδικάτα και της κοινής πάλης Ελλήνων και μεταναστών. Εργατών ενάντια στο κεφάλαιο. Γι' αυτό και βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο της θερμοδοσίας και των μαυρών σκυλών της, των θησαυριδών. Το ΠΑΜΕ, πιστό στις αρχές του διεθνισμού, το 2000 γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Η αναγνώριση του ρόλου του ΠΑΜΕ Συμψώ εκφράζεται και με την ανάθεση της διοργάνωσης του 16ου Συνεδρίου το 2011 στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το ΠΑΜΕ μέσα στους αγώνες ενάντια στην καταστική σφαγή της Ιουγκοσλαβία και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη σφαγή. Σήμερα όλη η ευρύτερη γειτονιά μας είναι μέσα στη φωτιά. Πέρασαν από το Αιγαίο πάνω από 1 εκατομμύριο θύματα ξεριζωμένα από τους πολέμους. Γέμισε η θάλασσα νεκρούς και το δράμα των προσφύγων συνεχίζεται αμύωτο. Έχουμε χρέος να δυναμώσει μέσα στο τα συνδικάτα η πάλι ενάντια στον εθνικισμό, τον σοβινισμό και τον ρατσισμό, τον ιδεαλιστικό πόλεμο, η αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς, η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, τους μετανάστες, η απομόνωση σε όλους τους εργασιακούς χώρους της εγκληματικής δραστικής συμμορίας των αφεντικών της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορεί αυτά τα προβλήματα να είναι έξω από τα συνδικάτα, γιατί οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να γίνουν του αίματος για τους κατεδεάδες, τους εμπόρους όπλων, τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες. Δεν δεχόμαστε η χώρα, τα λιμάνια μας, τα νησιά μας, τα αεροδρόμια να γίνουν μάθηση και ορμητήρια για τις συνδυαστικές σφαγές και τα παιδιά μας που υπηρετούν στο στρατό κρέας για τα κανόνια μας. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου καμία εμπλοκή της Ελλάδας στα αναπαιδικά και αδρομοσιακά σφαγεία. Στη χώρα μας, η ζημιά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, των παρατάξεων, ΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και των μεταμορφώσεών τους είναι μεγάλη. Οι πληγοί που έχουν ανοίξει στο σώμα του
του συνδικαλιστικού κινήματος είναι βαθιά και βεβαίως δεν γίνει εύκολα. Η επικράτησή του στις αντιλογικούς τομείς, τα μεγάλα συνδικάτα της βιομηχανίας, της ενέργειας, των επικοινωνιών, των λιμανιών, των μεταφορών, των πρώην ΔΕΚΟ, είναι μεγάλο εμπόδιο για την ανώτατα των εργαζομένων και τον δραστικό προσανατολισμό του αγώνα. Αρνούνται και σήμερα να γράψουν στα σωματεία χιλιάδες εργολαβικούς συμβασιούχους, κακοπληρωμένους εργαζόμενους των εμπορικών γραφείων που δουλεύουν στους ίδιους χώρους. Κρατούν αμορδάνωτη τη νέα πάρτια. Οι δυσκολίες που συναντάμε για την οργάνωση των εργατών είναι πολλές. Όλα αυτά τα χρόνια κατεβαίνουμε κοινά ψηφοδέλτια, κοινή αντιπάμε στάση σε μεγάλες ομοσπονδίες και συνδικάτα όπου βλέπουν ότι γίνεται βήμα ανατροπής των σχετισμών. Διατηρούν μηχανισμό διαμόρφωσης σχετισμών μαζί με την εργοδοσία και το κράτος. Όλα αυτά συνοδεύονται βεβαίως και από φαινόμενα διαφοράς, διασπάθησης εκατομμυρίων από κονδύλια και προγράμματα εξαγοράς. Οι σχετισμοί συνειδητοποιούμενες οργανώσεις και σε έργα δηλαδή η γραμμή τους και τα έργα τους είχαν ως αποτέλεσμα την απαξίωση των συνδικάτων στους εργαζόμενους. Για ολόκληρη περίοδο μέσα στην κρίση δεν δίστασαν να υιοθετήσουν τα πιο αντιδραστικά συνθήματα. Έφτασαν ακόμα να αγκαλιάζουν και το σύνθημα έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα από τους αγώνες. Σύνθημα που έριξαν από κοινού όλες οι αστικές δυνάμεις. Υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνισχώσεις του άλλες γνωστές πολιτικές δυνάμεις. Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, στις πλατείες των αγαπησμένων, έγιναν όχημα εγκλωβισμού της λαϊκής αγανάκτησης και διαμαρτυρίας, εγκολαπτήριο του ναζισμού και έφεραν ένα ακόμη δείγμα στην αξία της συλλογικής κεφάλης μέσα στα συνδικάτα και του αγώνα μέσα στα εργοστάσια στους τόπους δουλειάς, όπου οργιάζει η εργοδοσία και η εκμετάλλευση. Βασική παρακαταθήκη της δράσης που πάμε είναι η ανάλυση των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, η ανάλυση της ανάγκης για συνδικάτα αγωνιστικά, συνδικάτα μαζικά, συνδικάτα εργατικά, συνδικάτα που θα αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων ενάντια στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς της μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Συνδικάτα που θα αγωνίζονται για να ζουν οι λαοί χωρίς φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Αγαπητοί συνάδελφοι, πια στις αυταπατές είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργατές. Έλα, πια στις αυταπατές είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργατές. Για τις δυνάμεις που δρούν ζωντάνια μέσα στους χώρους δουλειάς, που διεκδικούν αγωνιστικά, βάζοντας τις λαϊκές ανάγκες μπροστά, είναι ενημένο πως ο δρόμος της σύγκρουσης με την αντιλαϊκή πολιτική και σε επιχείρηση επιχειρηματικών ομήλων περνάει μέσα από την ασύγκαση πάλι με το πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό τους. Γι' αυτό η σύγκρουση που διεξάγεται και κορυφώνεται αυτή την περίοδο με τη συνδικαλιστική μαφία είναι όρος για την ανασύναξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η μαφία κάνει τα αδέρα δυνατά για να διατηρήσει με κάθε τρόπο την επιβίωσή της, προτάσσοντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, το πάμε με τις θέσεις του, τις πρωτοβουλίες και τη δράση του, επιδιώκει να αναλυθεί στον κύριο παράγοντα ταξικής συσπήρωσης και ενότητας της εργατικής τάξης. Όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, αξιοποιούμε όλους τους τρόπους που διαθέτουμε για να φτάσουμε και στον τελευταίο εργάτη και εργάτρια, να τους τραβήξουμε από τα νύχια της εργοδοσίας, να τους πείσουμε να οργανωθούν, να αγωνιστούν, να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους. Ο σχετισμός δύναμης βεβαίως διαβάζεται ποτέ μονάχα αποτέλεσμα μιας κάλπης ενός συνεδρίου. Εμείς μετράμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε κριτήρια για την οργάνωση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Εμείς είμαστε περήφανοι και περπατάμε με το κεφάλι ψηλά. Κοιτάμε τους εργαζόμενους στα μάτια. Μπορούμε να τους μιλάμε για τους αγώνες των χαλιουργών, των υποδόμων, των εργαζομένων στα πρόβλημα, τα ξενοδοχεία, το εμπόριο και σε ένα σωρό άλλους κλάδους. Αυτό είναι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Όλες αυτές τις μέρες ήρθαμε σε επαφή με εργαζόμενους που μέχρι πριν λίγο καιρό μας κοίταζαν, μας παρακολουθούσαν με σκεπτικισμό. Κανείς δεν συμφωνεί με την απροκάλυπτη παρέμβαση των ίδιων εργοδοτών μέσα στα σωματεία, τις ομοσπονδίες και τις ΕΣΕ. Αρκετοί από αυτούς μας λένε να μην κάνουν πίσω, να καθαρίσουν τα σωματεία από τους νόπους και τους εργοδότες. Συνεχίζουμε!